εκδόσεις της γενοκτονίας. Μάλιστα ήμασταν μαζί σε μια ημερίδα και είχαμε πει ότι θα πρέπει από κοινού όλοι οι πρόσφυγες να γιορτάζουν, να γιορτάζουν εντός εισαγωγικών βέβαια. Γι' αυτό ήταν καλύτερο ο τίτλος για τους Έλληνες της Ανατολής, την γενοκτονία της Ανατολής, αλλά ας περιπτώσει τα σωματεία μεταξύ τους παλιότερα. Δεν συμφωνήσανε και έτσι προχώρησε μόνο το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων, το οποίο όμως στο νομοσχέδιο το λεγόμενο αντιρατσιστικό που καταθέτει η κυβέρνηση απουσιάζει κάθε μία του γεγονότος. Τα ποντιακά σωματεία έχουν διαμαρτυρηθεί, δεν ξέρω αν θα επιτύχουν κάτι. Έγινε μία προσπάθεια ώστε το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο να μην προβλέπει μόνο τα της γενοκτονίας των Εβραίων, που δευτερευόντως μας ενδιαφέρει εμάς ως πολίτες του κόσμου, πρωτίστως μας ενδιαφέρει η γενοκτονία που υπάρχει σαν οι Έλληνες. Και δεν είναι μόνο οι Πόντιοι. Εγώ είμαι Βορειοθρακιώτης και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όταν λέμε γενοκτονία δεν εννοούμε όσοι σφάζονται, δεν είναι μόνο αιματηρή εξάλληψη ενός γένους. Την εποχή του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Βουλγαρία, επιζήφω, από το 1944 μέχρι προσφάτως, δεν ξέρω αν και αυτός ο νόμος καταργήθηκε, ελπίζω να έχει καταργηθεί, αγοραγόταν ουσιαστικά να νυφεύονται οι Έλληνες Ελληνίδα. Και το αντίστροφο, να παντρεύονται οι Ελληνίδες Έλληνες στην Βουλγαρία. Έπρεπε ένας να είναι Έλληνας μόνο από το ζευγάρι, που σημαίνει, γενοκτονία σημαίνει, χάνεται ένας Ελληνισμός. Και έτσι δεν είναι μόνο η Ισπανική πλήρη, το γεγονό του βέβαια και η στρατιώτη πολλά υπέστηση. Αυτά βέβαια θα σα πει ο Χάρης. Λίγα πράγματα εγώ να σας αναφέρω μόνο για την επικαιρότητα, η οποία είναι βαριά. Δεν θα μιλήσω καν για τα εκλογικά, διότι έχουμε μία αναπαλαίωση κομμάτων και πολιτικών, οι οποίοι με το Α ή Β όνομα επιχειρούν να μας πείσουν ότι τώρα τα πράγματα άλλαξαν και είναι καλή, την ώρα που ήδη μας οδήγησαν εδώ, μας οδήγησαν. Επομένως, τι να πιστεύσεις από ανθρώπους οι οποίοι μια ζωή αγωνίστηκαν για τον εαυτό τους και μόνο, παίρνοντάς μας αυτή την κατάσταση σήμερα. Να πούμε μόνο ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα, ασχολούμαστε με αυτές και μόλις βρεθεί κάποιο άλλο γεγονός, ξεχνούμε το προηγούμενο, το οποίο είναι εξίσου σοβαρό. Πρέπει να γίνεται καθόλου λόγο γιατί συμβαίνει στη Συρία. Μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν πρωτοσέλιδο αυτό το πρώτο δελτίο. Στο πρώτη είδηση, στο δελτίο των ειδήσεων. Τώρα αυτό ξεχάστηκε. Δεν άλλαξε τίποτα και εξακολουθούν να σφάζονται. Τι έναξαν ξενοδοχείο στο άλλο. 20 τόσα άτομα είχαμε νεκρούς πάλι εκεί, ας πούμε. Και μάλιστα οι Τούρκοι ήδη κτίζουν ένα τείχος περί τα 4-5 μέτρα ύψος, τσιμεντένιο, ισχυρό, για να μην περνούν οι Σύριοι. Μας κατηγορούσαν οι Τούρκοι και συμπαρίστανται οι εδώ προοδευτικοί εντός εισαγωγικών όταν λέγαμε για το φράχτη στον Εύρο. Τώρα δεν ξέρω, δεν είδα κάποιον να διαμαρτύρεται γι' αυτό. Καλά κάνουν βέβαια, προστατεύονται και έχει δικαίωμα κάθε λαός να προστατεύει αυτόν. Όμως υπάρχουν αλλαγές καταλυτικές στη Μέση Ανατολή, τις οποίες αύριο θα τις δούμε μπροστά μας. Ασχέτως αν αυτή τη στιγμή προέχει το θέμα της Ουκρανίας, το οποίο είναι σοβαρό, δεν υπάρχει επιβολή. Έγινε στις 29 Απριλίου παρέλαση στη Σαουδική Αραβία με πυρηνικά όπλα, με πυρηνικούς πυράβλους. Αυτό ούτε καν απασχόλησε την ελληνική δημοσιογραφία. Διότι έχουμε τους Πακιστάνους με πυρηνική τεχνογνωσία, έχουμε τους Ισραηλινούς. Εμφανίζουν και οι Σαουδάραβες πυρηνικά, τελικά μόνο στους Ιρανούς απαγορεύεται, όλοι οι υπόλοιποι έχουν ασυλία του θέματος. Και γεννάτε το ερώτημα, για ποιο λόγο έκαναν αυτή την παρέλαση, για ποιο λόγο εμφάνισαν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο οι Σαουδάραβες. Όταν κάποιος παρακολουθεί τα γεγονότα, βεβαίως αντιλαμβάνεται ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα εκεί. Όταν υπάρχει μια αφανή συμμαχία Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, πατρίδες δεν μπορεί να είναι, γιατί θα εξεγερθούν οι Άραβες, τόσα χρόνια είχαν ένα φανατισμό μεταξύ τους. Μια σύραξη, δεν μπορούν τώρα να πούν ότι συμμαχούν. Διότι έχουν αφενός έναν κοινό εχθρό που είναι το Ιράν, αφετέρου έπαψαν να εμπιστεύονται πια τις ΗΠΑ. Και θέλω πάλι να ξανατονίσω, γιατί γίνεται σύγχυση και ποτέ δεν αναφέρεται αυτό από τους Έλληνες πολιτικούς αναλυτές. Άλλα είναι τα συμφέροντα των Ισραηλιτών, των Εβραίων της Διασποράς, άλλα είναι τα συμφέροντα των Ισραηλινών, των κατοίκων, των πολιτών του Ισραήλ. Δεν ταυτίζονται πάντοτε. Έχω δε εγώ την πληροφόρηση
ότι οι σιωνιστές οι πραγματικοί είναι ενοχλημένοι από την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, ότι στέκεται σαν εμπόδιο. Ναι. Το επιχείρημα είναι ότι έχουμε όλο τον κόσμο και δυσκολευόμαστε, διότι απέναντί μας έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια αντίθετους για την πολιτική μας όσον αφορά την υποστήριξη του Ισραήλ. Έχουμε λοιπόν μία αλλαγή μετά από τη συμφωνία των ΕΚΣ που έγινε στην Ελβετία, όπου δόθηκε κατά την κρίση του Κυριακού μία μικρή αναστολή στο θέμα του Ιράν, γιατί ήταν απασχολημένοι με άλλα τώρα τα αφεντικά, με την υπόθεση της Ουκρανίας, δεν μπορούσαν να ανοίξουν πολλά μέτωπα. Όμως οι Ισραηλοί επιμένουν και δεν θέλουν να χαθεί χρόνος, αλλά να χτυπηθεί το Ιράν, διότι φοβούνται πως αναπτύσσοντας την πυρηνική του τεχνολογία, μεθαύριο θα έχει έτοιμη και τους πυρηνικούς πυράβλους. Και έτσι για πρώτη φορά έχουμε πρώτον μία επίσημη πρόταση από πλευράς του Ισραήλ προς την Ρωσία να καταστεί μέλος της Ευρασιατικής Συμμαχίας, μια κοινοπραξία που έχουν κάνει οι Ρώσοι εκεί με τα σχετικά κράτη με τα οποία συνορεύουν, η οποία θα είναι και οικονομική, κάτι αντίστοιχο με την Ενωμένη Ευρώπη δηλαδή. Και έρχεται τώρα το Ισραήλ να ζητήσει να ενταχθεί και αυτό στην Ευρασιατική αυτή την σύμπραξη. Δεύτερον, έχουμε τον Σαουδάραβα, ο οποίος μεσολαβεί ώστε να πάρουν οι Ρώσοι λιμάνι στην Αίγυπτο σε περίπτωση που χάσουν το Πορτσά, Ταρτούς, Ταρσό δηλαδή, την ελληνική πόλη στη Συρία, που ούτως ή άλλως κανείς δεν ξέρει και η κατάσταση είναι τέτοια και που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλωστε. Ταυτόχρονα έχουμε γνώση το ότι γίνονται μυστικές επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας πώς να αντιμετωπίσουν το Ιράν. Έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα οι Σαουδάραβες, διότι έχουν ένα μικρό ποσοστό Σιητών εκεί μέσα. Αλλά οι Σιήτες του Ιράν είναι τόσο πολύ φανατισμένοι που τους δημιουργούν συνεχώς προβλήματα. Και έτσι λοιπόν εμφανίζουν αυτή τη στιγμή σε παρέλαση πυράβλους, πυρηνικούς, συμβατικές κεφαλές βέβαια τους εμφάνισαν, αλλά είναι οι πύραυλοι που είχαν αγοράσει πριν από 27-28 χρόνια από την Κίνα, είναι πεπαλαιωμένης τεχνολογίας με τη σύγχρονη, κανείς όμως δεν ξέρει αν έχουν και τα σύγχρονα και εμφάνισαν μόνο τα παλιά, αλλά και παλιά να είναι, μπορεί να μην έχουν την τελειότητα που έχουν οι σημερινοί, αλλά πυρηνικοί πύραυλοι είναι, βρέδερφε, έχουν 2.500 χιλιόμετρα εμβέλεια. Πριν από λίγο καιρό έχουμε κάποιες πληροφορίες από πηγές Ισραηλινής ιστοσελίδας, η οποία παρέχει πληροφορίες που τις δίνει η Μοσάν και το Υπουργείο Αμήνης του Ισραήλ. Debka file, όποιος ενδιαφέρεται να το ψάξει, είναι ουσιαστικά του Υπουργείου Αμήνης του Ισραήλ αυτή η ιστοσελίδα. Επομένως, δεν είμαστε βέβαιοι αν αυτά που μας δίνει είναι τα αληθή ή αυτά που θέλουμε να πιστέψουμε, αλλά ταυτόχρονα όμως έχουμε τη δυνατότητα να τα βεβαιώσουμε και από άλλες πηγές. Εδώ λοιπόν σε αυτή την παρέλαση παρίστατο ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, ο οποίος, το οποίο Πακιστάν έχει την πυρηνική τεχνογνωσία, μάλιστα πριν από 20-30 χρόνια φοβόμασταν, γιατί υπήρξαν πληροφορίες ότι έδωσαν πληροφορίες και στους Τούρκους πώς θα κατασκευάσουν και αυτοί πυρηνικά όπλα. Ήταν από το Αμπού Ντάμπι και όλα τα Εμμυράτα παρίστανται εκεί και θεωρήθηκε ότι είναι ένα σήμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι αφού δεν έχουν πια την προστασία των Ηνωμένων Πολιτείων, αναπτύσσουν δικές τους πυρηνική ομπρέλα και σαν μήνυμα ότι ο επόμενος πόλεμος από το Ιράν ενδεχομένως να είναι και πυρηνικός. Έχουμε δηλαδή κάποια σοβαρά πράγματα και εμείς ασχολούμαστε με τον κύριο Κασί, ο οποίος προστατεύει κάποια συμφέροντα παραγωγών και μπορεί να κυβερνάει τη χώρα αυτή τη στιγμή. Ποιος ο κύριος, ποιος τον ξέρει τον κύριο Κασί, κάποιος βουλευτής. Θα μου πεις, ναι, είναι ο εκλεκτός αντιπρόσωπος του ΕΚΤ σύμφωνα με το Σύνταγμα και ένας εκ των 300 εκλεκτωτέρων Ελλήνων. Αυτοί είναι που βρίσκονται στην Βουλή. Ό,τι πιο εκλεκτό διαθέτει ο Ελληνισμός σήμερα βρίσκεται στην Ελληνική Βουλή σήμερα με το Σύνταγμα. Και αυτοί βρίσκονται με την ψήφο τη δική μας. Επομένως δεν πρέπει να εκτιόμεθα παρά μόνο με αυτούς. Έτσι, γιατί καμιά φορά ακούω που επιτιθέμεθα εναντίον του, εμείς τους στείλαμε εκεί. Κάποιος λοιπόν, ο κύριος Κασίς, κυβερνάει τη χώρα. Διότι αποφάσισε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν του αρέσει, άρα μπορεί να ρίξει κυβέρνηση. Όταν λοιπόν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο εμείς την ώρα που γίνονται κόσμο ιστορικά συγκεκριμένα στη γειτονιά μας και δεν ξέρω πώς θα ξυπνήσουμε αύριο, αντιλαμβάνεσαι πόσο τραγική είναι η κατάσταση. Με τι ασχολούμαστε, τι μας απασχολεί, ενώ ποιο είναι το πραγματικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Και λίγα για πάνω, κάνει το γέρο. Για πάνω εκείνα τα οποία συμβαίνουν είναι και αυτά περίεργα, παρόλο που δεν φαίνεται ότι συμφέρει στη Ρωσία να προχωρήσει περισσότερο τα πράγματα, εν τω της άνετα τις βρώχουν κάποιοι.
Διότι είπαμε πολλές φορές, όταν εμείς ως δημοσιογράφοι, πολιτικοί αναλυτές, γνωρίζαμε ότι δεν είναι δυνατόν η Ρωσία να μην απαντήσει στην προσπάθεια της Δύσης να έχει υπολοκληρωτική κατοχή την Ουκρανία, η οποία βρίσκεται στα σύνορά της, η οποία Ουκρανία δεν ήταν ποτέ κράτος. Το βήμα της Σοβιετικής Ένωσης ήταν και το χάρη στο γέννηση μόλις έφυγε στη Σοβιετική Ένωση. Δεν υπάρχει ουκρανικό έθνος. Ένα συμβίλημα Τατάρων, Ρώσων, Πολωνών, μεγάλη στην δυτική περιοχή της Ουκρανίας υπάρχει μεγάλη μερίδα Πολωνών, Ελλήνων, οι οποίοι ρίστανε παρόδο. Πίστεψαν τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος όταν πήγε εκεί τους συνάντησε κάποιους εκπροσώπους και τους είπε ότι η Ελλάδα θα τους συμπαρασταθεί. Το πίστεψαν και ζήτησαν την προστασία της Ελλάδος προχθές. Έστειλαν επιστολή να τους προστατεύσει η Ελλάδα, λέει. Εδώ η Ελλάδα προστατεύει τους ενελάβει οι Έλληνες. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι άλλοι γνώμη έχουν για το τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Στέλνει πυρηνικά όπλα στο Καλίνιγκραντ η Ρωσία. Τι είναι το Καλίνιγκραντ? Εδώ είναι επικίνδυνη κατάσταση. Το Καλίνιγκραντ είναι ένας θύλακας πολύ μακριά από τη Ρωσία, ο οποίος βρίσκεται στα σύνορα της Πολωνίας. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό το κομματάκι της το δώσανε. Δεν συνορεύει με την Πολωνία η Ρωσία, γιατί ενδιαμέσως, όπως ξέρετε, παρεμβάλλονται οι Βαλτικές χώρες, Λετωνία, Εστονία και Λιθουανία. Μετά λοιπόν από αυτές τις χώρες υπάρχει ένα μικρό κομμάτι, δεν ξέρω αν είναι πόσο νομός Θεσσαλονίκης, πόσο να είναι. Είναι μεγαλύτερο, είναι. Μεγαλύτερο είναι. Το οποίο όμως ουσιαστικά είναι ένα στρατόπεδο. Έχει 5-6 ταξιαρχίες, γιατί έψαξα να δω τι έχει η Ρωσία εκεί. Έχει 5-6 ταξιαρχίες και τώρα στέλνει και πυρηνικά όπλα. Παραθαλάσσιο. Εκεί μέσα. Παραθαλάσσιο. Ο φόβος λοιπόν είναι ότι από τη στιγμή που οξύνονται τα πράγματα έτσι, δεν ξέρετε καμιά φορά, είπαμε ότι είναι όλα συνεννοημένα, προσχεδιασμένα, αλλά κάποιος χάρτης έτσι πατήσει ένα κουμπί, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αφού γνωρίζανε πώς θα αντιδράσει η Ρωσία, και δεν μπορώ να πιστέψω ποτέ αυτό που είπε ο κύριος Ομπάμα, ότι η ΣΥΑ δεν τον ενημέρωσε σωστά. Μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή δεν έχει εκατομμύρια συμβούλους και δεν, εμείς ξέραμε τι θα συμβεί και δεν το ξέρε η Αμερικανική ηγεσία. Κάποιοι θέλουν να δημιουργηθούν καταστάσεις. Εμείς βέβαια εδώ πολλές φορές έχουμε μιλήσει ότι το σύστημα προσπαθεί να πετσοκόψει όλες τις χώρες. Δεν θέλει μεγάλες χώρες. Και η Ουκρανία είναι μεγάλη και σε έδαφος και σε πληθυσμό. Μεγαλύτερη από την Πολωνία είναι. Πρέπει να γίνουν κομματάκια ώστε να είναι κολεξουσίες. Θα το βλέπουμε αυτό παντού. Ήδη δεν με πιστεύαν όταν έλεγα την πρώτη μέρα ότι η Λιβύη θα χωριστεί στα τρία. Χωρίστηκε στα τρία. Πάει το κράτος της Λιβύης. Αυτή τη στιγμή η Συρία είναι στα τρία. Υπάρχει το Κουρδιστάν, υπάρχουν οι επίσημοι κυβέρνησες και προς το Ιράκ υπάρχει αυτή η Ισλαμική οργάνωση των Ιρακινών Μουτζακετίνων, από τους οποίους πιο πολύ φοβάται η Τουρκία παρά η Συρία. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι δημιουργούν τις καταστάσεις έτσι ώστε να αρχίσουν να περικόπτονται τα κράτη. Κανείς δεν σκέφτεται τι θα συμβεί σε εμάς. Διότι δείτε τώρα τι συνέβη με αυτή την υπόθεση. Τι ζημιά έχουμε. Δεν λέω στον τουρισμό και στάνα που είναι ζημιά, αλλά αυτά είναι προσωρινά. Μπορεί αύριο να περάσουν. Η Ρωσία ήταν μια από τις χώρες και μας συνέφερε η ύπαρξή της των 6 χωρών που αρνήθηκαν την ύπαρξη του κράτους του Κωσοβού πεδίου. Μεταξύ των οποίων είμαστε και εμείς η Κύπρος, όπως ξέρετε. Και πολύ καλώς έκανε και την αρνήθηκε μέχρι σήμερα και την αρνείται ακόμα, αλλά ως τότε. Διότι αν αρχίσουμε να δεχόμαστε πως το τμήμα ενός κράτους, ο λαός που κατοικεί εκεί, αποφασίζει με δημοψήφισμα, έστω, να αποσπαστεί και αυτό γίνει δεκτό, μεθαύριο θα το έχουμε το πρόβλημα εμείς στη Θράκη και πολύ φυσικά βέβαια θα υπάρχει και στην Κύπρο με το κυπριακό τομέα. Πώς θα το αρνηθείς? Αυτός είναι ο λόγος που η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία, η Ρωσία, η Σλοβακία και η Ρουμανία είναι οι 6 χώρες που δεν αναγνωρίζουν το Κωσυφοπαίδιο, διότι θα έχουν πρόβλημα και μέσα στις χώρες τους. Ο ελληνικός πολιτικός κόσμος δεν το αντελήφθηκε αυτό πλην δύο κομμάτων που έκαναν θέμα για κωσυφοποίηση της Τράκης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος και του λαός. Και λες τα άλλα τα αστικά κόμματα που υποτίθεται έχουν επιτελεία, δεν κατάλαβαν τι γίνεται. Τώρα δυστυχώς όμως αυτό το οποίο ερνείται η Ρωσία για το Κωσυφοπαίδιο το κάνει ίδια. Δέχτηκε ότι η Κρυμαία έχει τη δυνατότητα να αποσπαστεί επειδή με δημοψήφισμα Ρώσης το αποφάσισε. Αυτό έκανε όμως και στο Κωσυφοπαίδιο, εισέβη και δεν το δέχεται η Ρωσία. Είμαστε λοιπόν τώρα, έχει ένα δίλημα η Ρωσία, το οποίο όμως μεταφέρεται και σε εμάς.
Τι θα πει τώρα η Ρωσία, δεν θα αναγνωρίσει το Κωσυβοπαίδιο την ώρα που αναγνώρισε, όχι μόνο να αναγνώρισε την ύπαρξη της Κρυμαίας, αλλά την ενσωμάτωση κιόλας. Και έτσι χάνουμε ένα ισχυρό κράτος, το οποίο θα ήταν στο πλευρό μας αυτή την περίπτωση. Θα δούμε βέβαια τι θα κάνει η Ρωσία. Δεν μπορεί πλέον όμως, δεν έχει το ηθικό επιχείρημα να μην το αναγνωρίσει. Και ένα τελευταίο, είναι αισιόδοξοι οι Σκοπιανοί ότι με τα τελευταία γεγονότα και αφού οι Αμερικανοί έχουν φέρει στρατό, στην Πολωνία έστειλαν περισσότερους στρατιώτες, χθες έγινε μια ναυτική άσκηση με τους Ρουμάνους στον Εύξεινο Πόντο, μεταφέρουν στρατεύματα εδώ. Άρα θα επιτείνουν τις προσπάθειες ώστε να ενταχθούν τα Σκόπια στον ΝΑΤΟ. Αυτό θα γίνει μετά από λίγους μήνες. Σας υπενθυμίζω ότι αν καταθέσουν αίτηση ως φύρων, δεν έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε. Αυτό λέει και η διάμεση συμφωνία που υπογράψαμε. Αυτό το άρθρο λοιπόν είναι υπέρ τους. Όμως, αν πράγματι έχουμε εθνική ηγεσία, θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι υπάρχουν άλλα δύο άρθρα τα οποία μιλούν για σχέση καλής γειτονίας. Και αυτά τα άρθρα είναι που οι Βούλγαροι ευτυχώς για μας ακόμη επιμένουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν ποτέ τα Σκόπια στην Ενωμένη Ευρώπη και στον ΝΑΤΟ, αν δεν εφαρμόσουν σωστά τα δύο άρθρα αυτά που μιλούν για σχέση καλής γειτονίας. Γιατί οι Βούλγαροι δεν υπέγραψαν αυτού στην διάμεση συμφωνία. Ενδιαφέρονται όμως, διότι τους έχουν κατακλέψει για αυτούς την ιστορία οι Σκοπιανοί. Και έτσι έχουν οι Βούλγαροι πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία από εμάς. Έχουν δηλώσει δημόσια ότι δεν πρόκειται να τους αποδεχθούν αν δεν συμμορφωθούν σε αυτά τα δύο άρθρα για τα οποία εμείς δεν μιλούμε. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα, θα έχουμε μετά από λίγους μήνες, που αν δεν κάνουμε χρήση του δικαιώματός μας να απαιτήσουμε την εφαρμογή αυτών των άρθρων που μιλούν για σχέσεις καλής γειτονίας, το παιχνίδι το χάνουμε και έτσι τα Σκόπια θα μπουν στον ΝΑΤΟ. Είναι αισιόδοξοι, οι εφημερίδες του σήμερα μάλιστα έγραφαν και ο Νίμιτς με τις συζητήσεις που κάνει, σαν να τους άφησε να καταλάβουν ότι επίγονται οι Αμερικανοί πλέον να τους βάλουν στον ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου θα καυθούν οι τυχούσες αντιδράσεις την οποία φέρουν οι Έλληνες. Και επειδή εμείς δεν ξέρουμε τι θα προκύψει μετά και από τις εκλογές, αλλά και έτσι να παραμείνει η κατάσταση, δεν είδα κάποιον στο Υπουργείο από τον εξωτερικό εκεί να δραστηριοποιείται, ή ούτε ποτέ δραστηριοποιείται, αν και έχει καμιά φορά χρόνο ο Χάρης να σας πει όταν ήταν στο Παρίσι ο στρατιωτικός ακόλουθος εκεί πρεσβείας, όταν είχε ξεσηκωθεί το θέμα των Σκοπιανών, από ιδία πρωτοβουλία ο καθένας έκανε ό,τι έκανε, έτσι περίμενε από την εδώ ηγεσία να δώσει εντολές και να φροντίσει αλλήμονό μας. Λοιπόν, αυτά για μας. Εγώ χαίρομαι που ο Χάρης είναι σήμερα εδώ. Έχουμε πάρα πολλές φορές έτσι βρεθεί μαζί σε τραπέζια.